Κύριε Γιώκα, αυτό που λένε όλοι για το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι εσείς ούτως ή άλλως στηρείτε κάποιους κανόνες περισσότερο από τους άλλους και δεν θα έπρεπε να φύγεστε από αυτές τις αλλαγές. Ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι δεν σας πιάνει κιόλας το νομοσχέδιο. Ναι, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Κατά τη γνώμη μας το νομοσχέδιο, και το αποδείξαμε και στη Βουλή, και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου, βάζει στο στόχαστρο υπό απαγόρευση ή υπό περιορισμό κάθε συγκέντρωση. Κάθε συγκέντρωση ή διαδήλωση με συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου. Αλλά το πάμε τώρα για να κάνει συγκέντρωση, θα πρέπει να δηλώνει ότι ο Γιώκας είναι ο υπεύθυνος κατά τον νόμο. Κύριε Ευγενίδη, ναι. Αυτή τη στιγμή δείτε το ριζοσπάστη. Ανοίχτε. Θα δείτε διαδηλώσεις που γνωστοποιείται και ο χρόνος, γνωστοποιείται και ο τόπος. Λοιπόν, γνωστοποιείται. Όχι, το θέμα δεν είναι αυτό. 5-9 Ιούλη. Λοιπόν, το θέμα. Σύνταγμα 8 Μιμή και στη Άγαλμα Βενιζέλου Θεσσαλονίκη 8. Το θέμα δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τις προϋποθέσεις που μπαίνουν, με τις ποινές που μπαίνουν και με την αστική ευθύνη η οποία προβλέπεται στο νομοσχέδιο, στην ουσία θεσπίζονται γενικευμένες απαγορεύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γίνεται ένα εργατικό ατύχημα και ξεσηκώνονται οι εργάτες σε ένα χώρο δουλειάς και πάνε στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η συγκέντρωση μπορεί να απαγορευτεί για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν δηλώσει υπεύθυνο ένα 24ωρο πριν. Και αυτό έχει τη ρύθμιση της αυθόρμητης που και εκεί θα κρίνει η αστυνομία αν αφορά γεγονός κοινωνικής σημασίας. Προσέξτε, ακόμη και για μια αυθόρμητη συγκέντρωση, για ένα έκτακτο γεγονός, θα κρίνει η αστυνομία αν δικαιολογείται, αν αφορά γεγονός κοινωνικής σημασίας. Τι σημαίνει γεγονός κοινωνικής σημασίας? Ναι, για αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα τεράστιο γεγονός. Θα μπορεί να απαγορευτεί και για έναν άλλο λόγο όμως. Γιατί προβλέπει το νομοσχέδιο ότι δεν πρέπει να παρακολύεται η λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών. Άρα δηλαδή, μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Οικονομικών ή αν θέλετε στη ΔΕΗ, που κόβουν το ρεύμα σε έναν άνεργο. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν. Yeah. Δεν είχαμε. Άρα εσείς ξέρετε... λέτε ότι πάνε να κόψουν ουσιαστικά τα ουσιαστικά μέσα πίεσης που έχετε όταν κάθε διαδήλωση τίθεται υπό απαγόρευση και υπό περιορισμό. Για τον οργανωτή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γίνεται μια συγκέντρωση. Η οποία έχει πάρει όλα τα μέτρα, την περιφρούρηση, το ένα, το άλλο και τα ρέστα. Και γίνονται επεισόδια σε ένα άσχετο μέρος, μπορεί και 2 ώρες μετά τη συγκέντρωση κτλ. Ο οργανωτής, με βάση το άρθρο 13 του νομοσχεδίου, ο οργανωτής πηγαίνει στο δικαστήριο ως αστικός υπεύθυνος και πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Ότι δεν έχει σχέση με τη ζημιά την άλλη. Έχει το βάρος της απόδειξης. Υπάρχει ο αντίλογος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Ευγενίδη. Μιλάμε για αντικειμενική ευθύνη. Κατανοητό. Αυτός ο άνθρωπος θα σέρνεται στα δικαστήρια. Θα εξοντώνεται ηθικά, οικονομικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωραία. Θα πρέπει να αποδείξει τον ελέφαντα. Ερώτηση. Μισό. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που είναι κανονισμένες από μια εβδομάδα, από 2 εβδομάδες συγκεντρώσεις χώρων, σωματείων κτλ. Μικρές συγκεντρώσεις, δεν λέμε τώρα αν είναι παιδιά. Οι οποίες πράγματι παρακολύουν κάπως τους δρόμους αυτούς κτλ. Επ' αυτών εσείς θεωρείτε ότι είναι δευτερεύον, πρωτεύον, λογικό, παράλογο, πώς? Δηλαδή, κύριε Καμπουράκη, αυτή τη στιγμή, αν έρθετε στη Βουλή, μια μέρα στη Βουλή, θα δείτε ότι στη γωνία εκεί της Βασιλείου Σοφίας, που είναι η κεντρική είσοδος της Βουλής, γίνονται συγκεντρώσεις που δεν διακόπτουν την μικρή συγκέντρωση. Είναι εκεί στον άγνωστο στρατιώτη. Όχι, την Ακαδημία. Λοιπόν, γίνονται, δεν διακόπτουν, είναι στο πεζοδρόμιο, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους, δεν διακόπτουν κεντρικούς δρόμους οι συγκεντρώσεις των 30 και των 50 ατόμων. Κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν πορεία στο κέντρο, κύριε Γιώκα. Όταν αποφασίζουν να κάνουν πορεία στο κέντρο. Όχι, κυρία Μπάρμπα, υπάρχει και πρόβλεψη. Υπάρχει το προεδρικό διάταγμα του 2013. Ναι. Λοιπόν, σήμερα δεν διακόπτω και το λέω κατηγορηματικά συγκεντρώσεις των 30 και των 50 ανθρώπων, που δεν είναι καν συγκέντρωση, μια διαμαρτυρία είναι, μια παράσταση διαμαρτυρίας, δεν εμποδίζουν κεντρικούς δρόμους. Λοιπόν, είναι ένα πρόσχημα λογικοφανές, πλην όμως απολύτως ψευδές, που το βάζει μπροστά η κυβέρνηση, λοιπόν, προκειμένου να δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα τα οποία περνάνε με το νομοσχέδιο. Όχι, διότι θα ξέχασα να ρωτήσω κάτι. Εσείς ως ΚΚΕ ή ως ΠΑΜΕ, τι θα κάνετε, αν περάσει, πού θα περάσει το νομοσχέδιο? Στην πράξη θα προσπαθήσετε να το. Δηλαδή θα ορίζετε, αν το λέω νόμος, θα ορίζετε οργανωτή ως ΚΚΕ. Εμείς κύριε Καμπουράκη, έχουμε πει, όχι εμείς, δεν είναι θέμα του ΚΚΕ. Δεν είναι θέμα του ΚΚΕ. Λοιπόν, δεν μπορείς να απαγορεύεις συγκεντρώσεις των 10, των 20, των 30 χιλιάδων ανθρώπων. Το νομοθετικό διάταγμα, ξέρετε, αυτή τη στιγμή
αυτή τη στιγμή είναι ενισχύ το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας του 1971. Αυτό καμία κυβέρνηση δεν το κατέστησε. Καμία κυβέρνηση. Αυτό, αυτό κύριε Καμπουράκη, στην ουσία το κατέστησε ανενεργό. Το κατέστησε ανενεργό. Ποιο, λοιπόν, το ίδιο το κίνημα. Δεν μπορεί να βάλει καλούπια στο άκρο. Θα τον εφαρμόσετε τον νόμο ή θα τον. Το νόμο θα τον εφαρμόσουν και κοιτάξτε πώς είναι και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ναι, εμείς το λέμε ευθέως. Δεν καταλαβαίνουμε πώς κάποιος θα πηγαίνει και θα κλείνει δημόσιες υπηρεσίες. Όταν ο πολίτης πάει να κάνει τη δουλειά του στην εφορία, στη ΔΕΗ και στο Υπουργείο, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι άλλοι θα πούν ότι έτσι επειδή εμένα μου ήρθε αυθόρμητα για οποιονδήποτε δίκαιο ή άδικο λόγο θα έρθω να κλείσω την πλήρη. Λένε μέσω πίεσης. Δεν είναι αυθόρμητο. Δεν κατεβαίνει ο άλλος για χόμπι στον δρόμο. Δεν κατεβαίνει για χόμπι στον δρόμο. Κάνουμε και κάτι άλλο στην Επιτροπή. Δεν είναι νομοσχέδιο μόνο γενικευμένων απαγορεύσεων και διωγμών, και αυτό δεν αμφισβητείται, ειδικά αυτό με την αστική ευθύνη και τα ιδιώνυμα. Αυτό το παραδέχονται και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και γι' αυτό ο Υπουργός δεν είπε τίποτα στη Βουλή. Λοιπόν, είναι και ένα νομοσχέδιο όμως με ένα βαθιά αντιδραστικό ιδεολογικό αποτύπωμα. Από την αρχή μέχρι το τέλος του νομοσχεδίου, όποιος το διαβάσει, και εγώ καλώ τους συλλαθείς να το διαβάσουν, θα δείτε τι. Και βγαίνει και από τα συμφραζόμενα του κυρίου Πλεύρη. Ότι οι κινητοποιήσεις και η συμμετοχή σε αυτές είναι μήτρα εγκληματικών πράξεων και ενεργειών. Ντάξει. Για ποιο, για προβοκάτορες. Που ότου θαύματος δεν συλλαμβάνονται και δεν εντοπίζονται ποτέ όλα αυτά τα χρόνια.